Κυρίες και κύριοι, μαζί μας βρίσκονται ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος και ο Αλέξης Κούγιας. Διότι η μεταξύ τους κόντρα έχει πάρει άσχημες διαστάσεις και πρέπει επιτέλους να λυθεί. Κύριοι, εννοείται ότι θα πρέπει να είστε κόσμοι στις εκφράσεις σας, παρακαλώ. Εγώ κόσμος είμαι, κύριε Μπακιά. Αυτός ο Καραγκιόζης δεν ξέρω αν είναι κόσμος. Ναι, γιατί είπεσαι. Που έτσι και σου βάλει ένα σαμάρι, θα είσαι ολόγιος με κυπριακό γαϊδούρι. Τα βλέπετε, κύριε Μπακιά, τι λέει ο ποδογλήθης των Αγγελοπουλέων, ναι. Τι, ποιος είναι ποδογλήθης, γαϊδρομούλαρο, που έχει γίνει χειρότερος και από γυμνοσάρακας. Καλά, το ότι γλύφεις κατουρημένα σόβρα κακούλια, αν είσαι κερδίσει καμιά δίκη, είναι γνωστό εσύ, ρε. Εγώ ρε γλύφω κατουρημένα σόβρακα ή εσύ φυλάς κατουρημένες κάλτσες. Με συγχωρείτε, κύριε, τι εκφράσεις είναι αυτές. Άσε μας και εσύ τώρα να τα πάρω. Κύριε Κούγια, σας απαγορεύω. Πέρα στο διάλογο από εκεί που είσαστε όλοι ήδη αλήτες του φτιάχνει δημοσιογράφοι. Ορίστε ποιοι μιλάνε, κύριε Μπακιά, οι χούλιγκαν δικηγόροι. Τι είπες και στα πίτι που λέω, τα παίρνετε από όλους και μάλιστα όλη μέρα. Δημοσιογράφοι είστε εσείς ή το Open 24. 24 ήταν η ώρα σου άμα έρθω εκεί, ρε Βατίδη, τα ξέρεις. Ορίστε ρε. Μίλησε και ο ανεψιός της Μαρίας Αντωνέτας. Ρε καθέ και πού τα βρήκες τα έξι αυτοκίνητα που τα πήρες και κοφάρεις μου. Από πω, τη δουλειά μου τα βρήκα ρε πουτά. Εσύ που το βρήκες στο σπίτι στο Κολωνάκι και μάλιστα είναι και αυθαίρετο. Αυθαίρετο εσύ και φαίνεσαι ρε Καραγκιόζη. Αφού είναι δυνατόν δεν μπορεί να ακούγονται τέτοια πράγματα. Κύριε, η εκπομπή τελείωσε. Άντε μωρέ και εσύ που τελείωσε. Ας επιτέλους να καμπαδίσουμε. Τι θες τώρα, αυτά σου φτάνουνε. Πάρε αυτά τα ευρώ, Αγγελόπουλα, και εσύ.